ψυχολογικές ζητούν οι πολίτες για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Άκρος αποκαλυπτικός ο Κυριακάτικος τύπος, ο οποίος ρίχνει άπλετο φως σε διαφορετικές πτυχές του ζητήματος. Η σημερινή της Κυριακής τονίζει ότι δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο ή πρόσχημα να ανδρανοποιηθεί ο γενικός ελεκτής και ότι θα πρέπει να του παραχωρηθούν τάχιστα τα στοιχεία που έχει ζητήσει. Η χαραυγή αποκαλύπτει λίστα με 260 ονόματα παρόχων υπηρεσιών με τον αριθμό ετήσεων που υπέβαλε ο καθένα. Ο πολίτη επικαλείται στοιχεία για πολιτογραφήσει από το γραφείο Τάσο Παπαδόπουλο, το οποίο και συνδέει με εταιρείε του υποδιερεύνηση πρώην βουλευτή του Ακέλ Χριστάκη Τζοβάνι. Τέλο, η αλήθεια αναδεικνύει το κατηγορητήριο που ετοιμάζει η κυβέρνηση κατά του Οδυσσία Μιχαηλίδη. Όλε οι πληροφορίε αναλυτικά στο ρεπορτάζ του αρχισυντάκτη του Δελτίου, Κυριακού 56. Πλήρω εκτεθειμένο είναι το πολιτικό-οικονομικό σύστημα στα μάτια τη κοινή γνώμη. Αποτελεί λαϊκή απέτηση να γίνουν έρευνε σε βάθο και να τιμωρηθούν όσοι αποδεδειγμένα εμπλέκονται μηδενό εξερουμένου σε όλα τα σκάνδαλα διαφθορά σε μπριλαμπανομένου αυτού των χρυσών διαβατηρίων το οποίο διασύρει τη χώρα διεθνώ. Άκρο αποκαλυπτικό ο Κυριακάτικο τύπο, ο οποίο από διαφορετικέ σκοπιέ και γωνίε ρίχνει άπλετο φω στην υπόθεση, δίνοντα ταυτόχρονα και μπόλικη τροφή στου αρμοδίου που έχουν την ευθύνη για τι έρευνε. Η σημερινή τονίζει πω δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο ή πρόσχημα να αδρανοποιηθεί ο Γενικό Ελεκτή. Θεωρεί πω εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να παραοχρηθούν τάχιστα από την κυβέρνηση τα στοιχεία που έχει ζητήσει. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι ακόμα ένα μεγάλο σκάνδαλο, αυτό των πολιτογραφήσεων ξένων υπηκών, καταπίπτει στην Άρη της μικροπολιτική και των κομματικών σκοπιμοτήτων. Το σύστημα νοσή είναι σάπιο. Ο πολίτη πρέπει να αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη, ξετριπώνοντα και στηρίζοντα εμπράχτω αυτού που θέλει να τον κυβερνήσουν. Αυτό θα του βρει και αυτό θα του επιβάλλει δημοκρατικά με την ψήφο του. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει να αναζητά τον μεσεί μέσα από το συστημικό κόπρο του Αυγία. Αυτό κι αν είναι ψευδέστηση. Η χαραβιά αποκαλύπτει λίστα με 260 ονόματα παρόχων υπηρεσιών πολιτογραφήσεων, την οποία αρνήθηκε να καταθέσει στη Βουλή ο Υπουργό Εσωτερικών, επικαλούμενο θέμα παραβίαση προσωπικών δεδομένων και σχετική γνωμάτευση τη Επιτρόπου Προστασία Δεδομένων. Εκτό από τα ονόματα, η λίστα περιλαμβάνει και τον αριθμό αιτήσεων που υπέβαλε ο κάθε πάροχο από το 2013 μέχρι το 2019. Η εφημερίδα ξεχωρίζει στο εισαγωγικό τη μεταξύ άλλων τα γραφεία που συνδέονται με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, πρώην και νυν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, στενό συνεργάτη αρχηγού κόμματο, νυν και πρώην βουλευτέ, καθώ και άτομα που πρωταγωνιστούν στο πολύκλωτο βίντεο του Αρτζαζίρα. Να αναφερθεί ότι η διεκπαιρέωση πολιτογράφηση δεν είναι παράνομη και θα πρέπει να αποδειχθεί ενώπιον δικαστηρίου παραβίαση του νόμου. Ο πολίτη επικαλείται στοιχεία σε σχέση με πολιτογραφίε που φέρεται να ανέλαβε το γραφείο Τάσο Παπαδόπουλο. Προσέτει το γραφείο εμφανίζεται να έχει γράψει σειρά εταιριών, στι οποίε φαίνεται να έχει Φέροντα και ο Όμιλος Τσοβάνη του υποδιερεύνηση πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τσοβάνη. Πώ μπορεί ο Νικόλα Παπαδόπουλο να είναι τόσο απόλυτο, καταγγέλλοντα του πάντε για διαφθορά όσον αφορά τι πολιτογραφήσει, όταν ο ίδιο και η οικογενειακή του επιχείρηση, δηλαδή το δικηγορικό γραφείο Τάσο Παπαδόπουλο ΔΕΠΕ, από το οποίο έφυγε μεν το 2011, αλλά εισέπραξε μισθό έω και το 2013 με βάση το πόθεν του, έχουν σοβαρή εμπλοκή στι εκδόσει διαβατηρίων, όπω βέβαια και πολλά άλλα γραφεία. Η αλήθεια να δεικνύει το κατηγορητήριο που ετοιμάζει η κυβέρνηση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το οποίο αποκαλεί ω ένα βαρύ και πλούσιο προστάσιο, το οποίο θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που το θέμα αχθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Μεταξύ άλλων, είναι οι επιθέσει του Γενικού Ελεκτή Καταθεσμών θεσμών, επιτρόπων, υπουργών με προσωπικέ ανίκειε, αναφορέ και διαπόμπευση. Έχει προβεί σε δημόσιε καταγγελίε και ισχυρισμού περί ή άλλων ευθυνών, οι οποίε όχι μόνο δεν τεκμηριώθηκαν, αλλά διαψεύστηκαν. Το θέμα των πολιτογραφήσεων διερευνάται σήμερα από ερευνητική επιτροπή που διορίζει ο Γενικό Εισαγγελέα, ενώ ταυτόχρονα διεξάγεται και αστυνομική έρευνα για την πτυχή που αφορά του πρωταγωνιστέ του βίντεο του Αλτζαζίρα και για την πτυχή που αφορά το πόρισμα καλογυρού. Μένουμε στο θέμα.